στην αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς και γιατί όντως είχε γίνει μια προεργασία από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, ιδιαίτερα δε από το Γενικό της Δυτικής Μακεδονίας και τον αστυνομικό διευθυντή της Καστοριάς, και σε σύντομο χρονικό διάστημα μόλις 10 ημερών ξεπεράστηκαν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσκολίες ετών. Έτσι λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση, τόσο η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του κυρίου Καρυπίδη, ο Δήμος Καστοριάς μέσω του κυρίου Δημάρχου κυρίου Αγγελή, καθώς και με τη βοήθεια τόσο των βουλευτών του νομού Καστοριάς και ιδιαίτερα της κυρίας Τελιγιορίδου Ολυμπίας, αλλά και των τοπικών ενώσεων, να ανακοινώσουμε με το πιο κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο ότι αυτό το πρόβλημα πλέον αντιμετωπίστηκε. Ποιο είναι το τελευταίο στάδιο? Απλά η επικαιροποίηση της μελέτης στο νέο οικόπεδο που έχει χωροδοτηθεί και δωρηθεί, παρακολουθεί από το Δήμο, και αμέσως μετά την επικαιροποίηση, πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί, ξεκινούν οι εργασίες. Υπάρχει χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα υπάρχει το εξής παράδοξο: να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο τόπους για ένα δάνειο το οποίο έχει πάρει και δυστυχώς λιμνάζει. Παράλληλα, σε ερώτηση δημοσιογράφων για το τι θα γίνει με τις αστυνομικές υπηρεσίες των Βρεβενών, ο κ. Αναγνωστάκης, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, τόνισε πως το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εξελίξεις και για αυτό το θέμα. Εντάξτε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεσμεύτηκα και δεσμεύομαι και σε εσάς ότι μέχρι τέλος του μηνός Ιουνίου, τόσο ο επιθεωρητής, ο γενικός, αλλά και ο αστυνομικός διευθυντής των Βρεβενών θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν θετικές εξελίξεις για τον νομό σας, που αναφέρονται και στο τμήμα μεταγωγών, αλλά συνολικότερα στην αναδιοργάνωση και βεβαίως στο ζήτημα της στέγασης και του κτηριακού. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.